Ιδίως σε μια χώρα σαν την Ελλάδα να ελέγχει τα λιμάνια του, να ελέγχει μια χώρα σαν την Ελλάδα. Αεροδρομιά, προφανώς προερχόμαστε από τελείως διαφορετικές κουλτούρες. Ναι, ακούστε όμως. Ακούστε όμως και εμένα. Αυτό δεν υπάρχει ενδιάμεσα. Μισό λεπτό. Που έγινε στην Ελλάδα στη δεκαετία του 90 δεν γίναν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη 30 χρόνια. Δεν ξέρω τι έγινε στη δεκαετία του 90. Εγώ ζω από 2014. Είμαστε σε μια κατάσταση δύσκολη η χώρα μας. Και επειδή είμαστε δύσκολοι πρέπει να δώσουμε όλα μπυρπαρά. Ουδής. Μα αυτό ήταν ο στόχος. Να είμαστε δύσκολοι για να πουλήσουμε τζάμπα. Είναι συνθήματα. Δεν πέτυχε δηλαδή. Τον βαθίσαμε, τον έχουμε δει ακόμη. Εγώ δεν ξέρω ακόμα πόσο βαντιλός είναι. Κάτσε να το δούμε. Να το δούμε. Να ακούσουμε την τιμή. Να το δούμε. Εγώ λέω ότι υπάρχουν δύο ιδεολογικές φόρμες. Η μία είναι αυτή που λες εσύ. Και η άλλη φόρμα είναι αυτή που λέει η κυβέρνηση. Ο Καραμαλής όταν έκανε τη ΔΕΗ ήταν κομμουνιστής. Ορίστε. Ο Καραμαλής όταν έκανε τη ΔΕΗ και τα κρατικοποίησε ήταν κομμουνιστής. 40 χρόνια πριν, γερό, το έχουμε καλύψει αυτό το θέμα. Το 50 είναι. Το 56 δεν είναι το ίδιο. Το 50, καλά, πάμε και στο... Το πρώτο νομοσχέδιο για τη Βουλή, ο πρώτος νόμος για τη ΔΕΗ, με συγχωρείτε, ήταν το 1950, το οποίο το γράφτηκε σαν κείμενό σας. Και σωστά το γράφετε και έτσι είναι. Εγώ λέω άλλο όμως. Προχώρησαν τα πράγματα. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς τα πίσω πρέπει να προχωράνε τα πράγματα. Δεν θέλετε να φύγουμε. Εάν θέλετε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν θέλετε, τότε να το συζητήσουμε αυτό κάτι που λέτε. Κάτι είπες για κουλτούρα προηγουμένως. Αλλά τι να συζητάμε. Νερουλάδες και γεννήτριες είναι η πρόταση κυβέρνησης. Δεν το έχετε καταλάβει. Μα τι να συζητάμε. Ποιες γεννήτριες, τι πράγμα, ποιες γεννήτριες. Νερουλάδες και γεννήτριες είναι η πρόταση κυβέρνησης. Τι πάνε να είναι στροφή στο παρελθόν. Τι είναι αυτό, είναι απέξι. Να μην πάει ρεύμα, ρεύμα υποθαλάσσιο στα νησιά. Δεν καταλαβαίνω. Μα μόνο με δημόσιες επενδύσεις γίνονται αυτά. Αυτό το πράγμα κουβεντιάζουμε. Γι' αυτό από τις 500 ιδιωτικές έγινε μία δημόσια. Από πού θα τα βρει τα χρήματα για να κάνει δημόσια επένδυση. Ρέγιση Γιώργο, αυτό συζητάμε. Πουλάς ένα κομμάτι της επιχείρησης και το επενδύεις. Αυτό πρόκειται να κάνει. Πάλι τα ίδια και τα ίδια. Στο ίδιο σημείο είμαστε. Και πώς θα γίνει και πώς θα γίνει. Δεν αλλάζουν απόψη. Ναι, εντάξει, αλλά κάτι έλεγε για κουλτούρα προηγουμένως. Δηλαδή, ποια είναι η κουλτούρα της χώρας, Βόρεια Κορέα στην απόλυξη της Βαλκανικής. Τι θα πει κουλτούρα της χώρας. Ποιος θέλει να κάνει Βόρεια Κορέα. Όχι, κάτι είπε ο Γιώργος. Λέει η κουλτούρα της χώρας δεν επιτρέπει να είναι. Πρέπει να είναι όλα κρατικά. Δηλαδή, τι είναι η χώρα. Δεν είπα εγώ ότι πρέπει να είναι όλα κρατικά, αλλά οι στρατηγικοί τομείς της οικονομίας πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο του κράτους. Θα σου πάρουν το λιμάνι και θα φύγουν. Στο πήραν οι Κινέζοι, το πήγανε στην Ταϊβάν. Παντού στην Ευρώπη είναι υπό τον έλεγχο του κράτους. Και εδώ προσπαθείτε να το κάνετε μπανανία. Είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο του κράτους. Με βιομηχανίες κρατικού συμφέροντος και κρατικής συμμετοχής και κρατικής διοίκησης. Δεν υπάρχει βιομηχανία στην Ελλάδα, κύριε Κυρίτση. Τι βιομηχανία μιλάτε. Δεν σας άκουσα. Βιομηχανία στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Έχει τελειώσει η παράσταση αυτή. Σχεδόν δεν υπάρχουν. Αυτό έγινε το 50. Όταν υπογράψαν τη Ιωσοβούλη, υπογράψαν τη συνθήκη με τους Αμερικάνους. Έχουν τελειώσει αυτά. Ιστορία ξέρετε κι εσείς και όλοι μας. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Ή θα πάμε σε έναν κρατισμό που εσείς επικαλείστε και επαγγέλλεστε, ή θα πάμε σε μια... ένα λεπτό ρε. Σαν τον Κουκουέ, είναι κρατισμό, όλα ιδιωτικά είναι στην Ελλάδα. Πλάκα κάνουμε ιδιωτικά. Η ΔΕΗ είναι κρατική. Με συγχωρείτε. Είναι κρατική η ΔΕΗ. Γιατί είναι ιδιωτική. Βέβαια είναι ιδιωτική. Πώς, επειδή έχουν 49% είναι μετοχοποιημένη επιχείρηση του κράτους. Και με ιδιωτικό οικονομικά κριτήρια το δουλεύει. Κράτος βάζει τη δίκηση, και Golden Boys έχει διοίκηση. Και τα μισά Golden Boys βαρύνονται με κακουργήματα. Μην τα θυμίζουμε τώρα. Εσείς να τα ξέρετε αυτά. Αυτό είναι υπέρ της παραμονής υπό τον έλεγχο του κράτους της ΔΕΗ. Το επιχείρημα ότι τα Golden Boys που διόριζαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Όχι εκάστοτε κυβερνήσεις του κόμματος που κυβερνάει σήμερα. Ναι, εντάξει, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά του έχει διορίσει. Δεν είναι εκάστοτε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ του διορίσει. Αυτά είναι σοβαρή. Με κανένα όνομα. Γιώργο, δεν μας θες κανένα όνομα. Μιλήσουμε πολιτικά επιχειρήματα. Όχι, πες μας κανένα όνομα από το να πετάμε. Όχι, αν θέλει να το πει, ας το πει όμως. Αυτό το εμαρθρόδιτο δεν βγάζει κάπου. Golden Boys, μην προκαλείς, γιατί έχω προηγούμενα εγώ με αυτήν την ιστορία και δεν θέλω να ανοίξω. Το καταλαβαίνω, Τάκη, αλλά από το να 6 χρόνια μετά να συζητάμε το ίδιο, το ζήτημα είναι. Ή θα πάμε σε μια ελεύθερη οικονομία όπως είναι η υπόλοιπη Ευρώπη, ή θα πάμε σε ένα σύστημα που εγώ, κύριε Κυρίτση, θέλω αυτό να σας πω. Δεν είναι αυτό που προτείνετε, δεν έχει καμία σχέση. Ακούστε με, κύριε Κυρίτση, βλέπετε που κάνετε λάθος. Εγώ σας είπα, δεν λέω ότι το δικό σας είναι λάθος ή αυτό που λέει η κυβέρνηση. Λέω ότι υπάρχουν αυτοί οι δύο δρόμοι, λέω.
Ναι, ούτε εγώ λέω αυτό. Απλώς λέω ότι αυτό το οποίο προτείνεται ή λέτε ότι ισχύει στην Ευρώπη, Γιώργο, δεν ισχύει στην Ευρώπη. Γιατί η πρόταση του Κουκουέ πιάνει γνώμη σου. Δεν ισχύει. Η πρόταση του Κουκουέ πιάνει γνώμη σου. Μισό λεπτό. Σε άλλες 19 χώρες. Κύριε Κυρίτσι, αυτό είναι. Είναι αναλυτικό σημείωμα. Και εγώ τώρα, χθες τα διάβαζα. Και εγώ το όλο το Σαββατοκύριακο τα διάβασα. Πώς δεν ισχύει. Για να καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται με την Ευρώπη. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη, ακόμα και στην Ανατολική Ευρώπη. 19 χώρες από τις 28, κύριε Κυρίτσι. Πουθενά. Η Γερμανία είναι δημόσια ή δεν υπάρχει. Η ανεξέλεγκτη κατάσταση η οποία πάει να φτιαχτεί τώρα στη ΔΕΗ. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στη Γερμανία για την επιχειρηματολογία η οποία έχει να κάνει με την εκφράση. Μην το μεγαλοποιούμε όλα αυτά. Πε το παράδειγμα, Γιώργο, γιατί πρέπει να πάω στο διαδίκτυο. Ένα από τα επιχειρήματα τα οποία έλεγαν διάφοροι κυβερνητικοί σχετικά με την επιστράτευση είναι ότι αμέσως οι ιδιώτες διπλασίασαν την τιμή που ζητάνε. Με τη μία. Δεν καταλαβαίνετε που πηγαίνουμε. Οι συνδικαλιστές το είπανε. Ποιοι κυβερνητικοί. Οι κυβερνητικοί το λέγανε. Ποιοι κυβερνητικοί, κύριε Κυριακή. Οι συνδικαλιστές, Γιώργο. Οι συνδικαλιστές μας το παιδό του. Λοιπόν, πάμε σε διαφήμιση και επιστροφή. Ποιοι κυβερνητικοί.